θέμα εξετάσεων εδώ πέρα να μετατραπεί σε κανονική ζευτική μορφή μια πρόταση κατηγορηματικής λογικής, όπου μας ζητείτε ρητά να περιγράψουμε και τα βήματα της μετατροπής. Άρα μιλάμε για μετατροπή μιας παράστασης κατηγορηματικής λογικής σε ζευτική κανονική μορφή. Δουλειά πρώτη που έχουμε να κάνουμε είναι λίγο να καθαρίσουμε την πρόταση από τον τρόπο με τον οποίο το έχουν γράψει στο ΕΑΠ. Δηλαδή, βλέπουμε ένα καθολικό ποσό δείκτη μπροστά. Ξέρουμε από τις παραδοχές τις οποίες κάνουν ότι ο καθολικός ποσό δείκτης, ο οποίος βρίσκεται στην αρχή της πρότασης, δεσμεύει όλη την παράσταση μέχρι τέρμα. Οπότε, λοιπόν, θα βάλω μια μεγάλη αγγείλη για να το φέρουμε στη μορφή που έχουμε συνηθίσει. Και τώρα γράφω την υπόλοιπη πρόταση και επίσης βλέπουμε έναν προβληματικό υπαρξιακό ποσό δείκτη πιο μετά. Με την έννοια δηλαδή ότι έχει παρενθέσεις και δεν είναι η συνήθις μορφή του, έτσι. Άρα λοιπόν βγάζω τον υπαρξιακό ποσοδείκτη από τις παρενθέσεις και έχω φέρει την παράσταση στην μορφή την οποία έχουμε συζητήσει όσον αφορά την κανονική συζευτική μορφή. Πάμε τώρα να κάνουμε βήματα. Εδώ πέρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αναφέρουμε ποια είναι τα βήματα από το τυπολόγιο μας δηλαδή κανονικά. Πρώτο βήμα, να κάνουμε την εξάλληψη των συνυπαγωγών. Η εξάλληψη των συνυπαγωγών είναι να διώξουμε τη συνυπαγωγή την οποία έχει ο τύπος ή τις συνυπαγωγές που έχει ο τύπος, έτσι. Χρησιμοποιώντας τον νόμο που λέει ότι φ συνυπάγεται ψ, είναι ισοδύναμο με το not φ or ψ. Εδώ πρέπει να εντοπίσω στην αρχική παράσταση το αριστερό και το δεξί κομμάτι της συνυπαγωγής, είναι αυτά εδώ. Οπότε λοιπόν παίρνω μία ισοδύναμη πρόταση, η οποία είναι για κάθε χ στην αρχή της πρότασης. Η μεγάλη αγγείλη τώρα στη θέση της για να φαίνεται και το πεδίο εμβελίας του καθολικού ποσοδείκτη. Not, ανοίγει παρένθεση, α του χ, or β του χ. Και μετά εδώ πέρα έχουμε το or της δεξιάς μεριάς, δηλαδή του σε του χ και υπάρχει ψ, δέχει κόμμα ψ. Αναλυτικά λοιπόν τα βήματα, θα αναφέρουμε ποιο βήμα κάνουμε και έπειτα στη συνέχεια θα κάνουμε την εφαρμογή των νόμων. Θα χρησιμοποιούμε το ίσον μεταξύ των τύπων για να γράφουμε ότι παίρνουμε ισοδύναμους τύπους. Δεύτερο βήμα τώρα, πρέπει να μετακινήσουμε τις αρνήσεις ούτως ώστε να είναι μόνο στις ατομικές προτάσεις. Αναφέρουμε λοιπόν αρνήσεις μόνο στις ατομικές προτάσεις όπως λέει η διαδικασία. Θα γράφουμε αναλυτικά, ξαναλέω, τα βήματα. Και τώρα αρνήσεις μόνο στις ατομικές προτάσεις σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να είναι μπροστά από κατηγορήματα, έτσι. Τώρα αυτή η άρνηση που έχει αυτή εδώ η παράσταση παρατηρούμε ότι είναι προβληματική. Είναι προβληματική υπό την έννοια ότι εφαρμόζεται πάνω σε μία παρένθεση. Η άρνηση πρέπει να είναι μπροστά από κατηγόρημα και μόνο κατηγόρημα. Εδώ θα βρουν εφαρμογή, όπως έχουμε και στο τυπολόγιο μας, οι νόμοι του De Morgan και οι νόμοι άρνησης ποσοδείκτη, έτσι. Οι νόμοι του De Morgan όταν έχουμε μια παράσταση σαν αυτήν εδώ, γιατί οι αρνήσεις πρέπει να πηγαίνουν όλο προς τα μέσα, αν θες, δηλαδή να πηγαίνουν για να εφαρμοστούν μπροστά από κατηγορήματα. Οπότε οι νόμοι του De Morgan θα εφαρμοστούν σαν αυτήν εδώ την περίπτωση που έχω το not μπροστά από μια παράσταση που έχει το or. Και επίσης, αν είχα not που να ήταν μπροστά από ποσοδείκτη, τότε το not θα το πηγαίναμε παραμέσα, έτσι, πιο μέσα από τον ποσοδείκτη, μόνο που ο ποσοδείκτης, όπως λέμε, αντιστρέφεται. Δηλαδή γίνεται από για κάθε υπάρχει και από υπάρχει για κάθε. Οπότε λοιπόν πηγαίνουμε τώρα και εφαρμόζουμε τον νόμο του De Morgan στην παραπάνω πρόταση. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου του De Morgan φαίνεται εδώ πέρα. Καλό θα είναι να κάνουμε αυτές τις υπογραμμίσεις, βοηθάνε λίγο στο μάτι, προκειμένου να μην κάνουμε λάθος. Not α του χ λοιπόν και not β του χ σημειώνω. Έτσι, or, σε του χ και υπάρχει ψ, δέχει ψ. Πράγματι τώρα το βήμα αυτό τελείωσε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Οι αρνήσεις είναι μόνο στις ατομικές προτάσεις. Και πάμε τώρα στο τρίτο βήμα που είναι η εξάλληψη των υπαρξιακών ποσοδεικτών. Δηλαδή να εξαφανίσουμε τα υπάρχει από τον τύπο, έτσι, με τη διαδικασία της σκολεμοποίησης. Εξάλληψη λοιπόν των υπαρξιακών ποσοδεικτών, το τρίτο βήμα. Και θα πάμε τώρα να εντοπίσουμε το υπάρχει μέσα στον τύπο μας και βλέπουμε ότι το υπάρχει βρίσκεται εδώ πέρα. Και όπως λέει η διαδικασία, πρέπει να δούμε αν το υπάρχει βρίσκεται ή όχι στο πεδίο εμβελίας ενός καθολικού ποσοδείκτη ή περισσότερων καθολικών ποσοδείκτων. Εδώ πέρα πράγματι βρισκόμαστε στο πεδίο εμβελίας ενός καθολικού ποσοδείκτη. Το υπάρχει βρίσκεται στο πεδίο εμβελίας του για κάθε. Οπότε λοιπόν είμαστε στην δεύτερη περίπτωση όπως αναφέρεται στο τυπολόγιο. Δηλαδή το υπάρχει βρίσκεται στο πεδίο εμβελίας, άρα θα το διώξουμε το υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα συναρτησιακό σύμβολο που εφαρμόζεται στην μεταβλητή του καθολικού ποσοδείκτη που έχουμε μπροστά. Δηλαδή το ψ είναι στην εμβέλεια του χ, άρα λοιπόν θα διώξουμε το ψ, θα το εξαφανίσουμε
και θα το αντικαταστήσουμε με μια συνάρτηση, η οποία σαν όρισμα θα έχει τη μεταβλητή του καθολικού ποσοδείκτη που βρίσκεται μπροστά. Συνεπώς, αυτό που θα γράψουμε θα είναι στη θέση του ψ, το F του Χ. Αντιγράφουμε τώρα όλα τα υπόλοιπα στην επόμενη γραμμή για κάθε Χ, not α του Χ και not β του Χ, or σε Χ, και στο σημείο αυτό εδώ πέρα που είναι το επίμαχο σε, στο σημείο αυτό, θα γράψω λοιπόν ότι έχω D, πρόσεξε, το Χ μένει ανέπαφο, το ψ εξαφανίζεται. Γιατί εξαφανίζεται το ψ? Γιατί αυτό είναι το υπαρξιακό ποσοδείκτη. Οπότε λοιπόν σημειώνω και D του Χ, F του Χ. Άρα τώρα το βήμα 3 ολοκληρώθηκε, η περίφημη σκολιμοποίηση λοιπόν ολοκληρώθηκε, και πάμε τώρα στο τέταρτο βήμα, το οποίο είναι να κάνουμε επωνόμαση των μεταβλητών των καθολικών ποσοδικτών. Επωνόμαση λοιπόν των μεταβλητών των καθολικών ποσοδικτών, το οποίο είναι ένα βήμα στο οποίο αν έχω περισσότερους από δύο, γιατί πλέον έχω μόνο καθολικούς ποσοδείκτες λόγω της κολιμοποίησης που κάναμε νωρίτερα, οπότε στην περίπτωση που έχουμε δύο για κάθε χ, που είναι με το ίδιο όνομα μεταβλητής, δηλαδή φαντάσου να έχεις δύο για κάθε χ μέσα στην παράστασή σου, έτσι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να μετονομάσεις το ένα από τα δύο και να το πεις με ένα άλλο όνομα μεταβλητής στο οποίο δεν υπάρχει, ούτως ώστε κάθε καθολικός ποσοδείκτης να έχει μοναδικό όνομα στην παράσταση, μοναδικό όνομα μεταβλητής. Μην τυχόν και έχουμε δηλαδή δύο για κάθε χ. Στην άσκηση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα καθολικό ποσοδείκτη. Έτσι, άρα λοιπόν το βήμα αυτό δεν απαιτείται. Αναφέρουμε ότι δεν απαιτείται το βήμα αυτό. Πάμε στο πέμπτο βήμα, όπου θα κάνουμε μετακίνηση των ποσοδικτών αριστερά. Εννοείται ξανά λόγω του βήματος 3 ότι έχουμε μόνο καθολικούς ποσοδείκτες. Άρα λοιπόν στο βήμα αυτό, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να τσιμπήσω τους καθολικούς ποσοδείκτες με τη σειρά που εμφανίζεται στην πρόταση και να τους πετάξω όλους αριστερά από τη μεγάλη αγγείλη που δεσμεύει όλη την πρόταση. Έτσι. Στην περίπτωσή μας τώρα εδώ πέρα έχω ένα καθολικό ποσοδείκτη ο οποίος ήδη δεσμεύει όλη την πρόταση και είναι αριστερά. Άρα λοιπόν το βήμα 5 δεν απαιτείται επίσης. Έτσι φεύγει λοιπόν και το βήμα 5. Πάμε τώρα στο βήμα 6, όπου στο βήμα 6 πρέπει να μετακινήσουμε τις διαζεύξεις στο επίπεδο των κυριολεκτημάτων. Μετακίνηση λοιπόν των διαζεύξεων στο επίπεδο των κυριολεκτημάτων. Και τώρα ξέρουμε εμείς ότι η κανονική συζευτική μορφή είναι ότι έχω να ενώνονται με και παρενθέσεις που ενώνουν μεταξύ τους τις υποπροτάσεις με or. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να πάω και να δω την παράστασή μου και να δω συγκεκριμένα ότι, και αυτή την άσκηση να την προσέξουμε γιατί είναι ιδιαίτερα επίπονη. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι έχω με or να ενώνονται τα και, ενώ η συζευτική κανονική μορφή είναι το αντίθετο, έτσι, είναι με και να ενώνονται τα or. Οπότε εδώ πέρα θα χρειαστεί να κάνουμε μία δουλειά και η δουλειά θα είναι να κάνουμε αυτή την κολοτούμπα. Εδώ πέρα είναι απόλυτα χρήσιμος ο νόμος του επιμερισμού και για να κάνουμε τον νόμο του επιμερισμού θα κάνουμε μία προεργασία, έτσι. Θα κάνουμε μία δουλειά η οποία θα μας βοηθήσει να τα κάνουμε λίγο με το μάτι προκειμένου να μην μπλεχτούμε με όλη την παράσταση η οποία είναι κάπως περίπλοκη. Προεργασία λοιπόν, θα συσχετήσω τις παραστάσεις τις οποίες έχω μπροστά μου, δηλαδή το not α του χ και not β του χ. Έτσι, or σε του χ και d του χ, f του χ. Θα τους αλλάξω τα ονόματα στην ουσία και αυτό θα το κάνω προκειμένου να απλοποιηθεί η μορφή τους και να μπορώ να δουλέψω πιο σωστά. Αυτό εδώ το κολοκύθι λοιπόν θα το πω α κεφαλαίο προσωρινά. Αυτό θα το πω β κεφαλαίο, το not β του χ. Συνεχίζω μετά με το σε του χ, το οποίο θα το πω γ κεφαλαίο. Και αυτό εδώ θα το πω δ κεφαλαίο. Θα κάνω εδώ πέρα τους νόμους τους απαραίτητους, έτσι, προκειμένου να έχω όντως μία παράσταση η οποία ενώνει με και παραστάσεις που έχουν το or, και μετά θα κάνω κολοτούμπα και θα ξαναγράψω τα κατηγορήματα όπως ήταν πριν. Αυτό έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, μας το έχουν επιτρέψει τα SEP και διευκολύνει λίγο τη διαδικασία. Εδώ πέρα τώρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ο νόμος του επιμερισμού. Για να κάνω τον νόμο του επιμερισμού θα πρέπει να σχετίσω στον νόμο του επιμερισμού ό,τι έχω στον νόμο του επιμερισμού, το γράφω λίγο ψηλά πώς τον χρησιμοποιώ. Όταν έχω την παράσταση φι ορ ψ και χ, αυτό γράφεται φι ορ ψ και φι ορ χ. Αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει στον νόμο του επιμερισμού. Δείτε ότι πάνω έτσι, η παρένθεση είχε και, ενώ κάτω οι παρενθέσεις έχουν or. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει να συμβεί, γιατί στη συζευτική κανονική μορφή οι παρενθέσεις πρέπει να ενώνουν τις υποπροτάσεις μόνο με το or. Οπότε λοιπόν κάνω την υπογράμμιση εδώ και λέω ότι το α και β είναι το φ,
το γ είναι το ψ και το δ είναι το χ. Και κάνω τώρα την αντικατάσταση με βάση του νόμου του επιμερισμού, ότι αυτό εδώ θα γράφεται α και β, or γ, και στη συνέχεια α και β, or δ. Όπως βλέπεις, έχει γίνει ένα βήμα προόδου, αλλά θέλει και άλλη δουλειά τώρα. Και ο νόμος του επιμερισμού τώρα θα τον συνεχίσουμε, μόνο που θα τον κάνουμε με αντίθετη σειρά, δηλαδή θα πάρω το γάμα και θα το κάνω επιμερισμό στο β και στο α ανάποδα, γιατί όταν έχω το νόμο του επιμερισμού, όταν έχω το φ, ορ, ψ και χ, ξέρω από την αντιμεταθετικότητα του ορ ότι αυτό μπορεί να γραφτεί στη μορφή ψ και χ, ορ, φ. Οπότε λοιπόν θα κάνω μια κολοτούμπα εδώ την παράσταση, για να μην κάνω νόμο αντιμεταθετικότητας τελείως τυπικά. Οπότε παίρνω εδώ συνεχίζοντας ότι αυτή η αριστερή παράσταση, αν θες, θα γραφτεί ως εξής. Θα είναι α or γ και β or γ. Αυτά για την αριστερή παράσταση. Στην ουσία το γ, έτσι οραματίσου το, επιμερίζεται στους δύο όρους παρένθεσης, έτσι. Και μπαίνει με το or. Να το δεις με ιδιαίτερη προσοχή αυτό εδώ. Επίσης το δέλτα θα το επιμερίσουμε στο β και στο α. Οπότε εδώ βάζω μια μεγάλη παρένθεση πάλι και αυτό εδώ πέρα γράφεται α or δέλτα και β or δέλτα. Τώρα, οι παρενθέσεις μεγάλες που σχετίζουν το αριστερό και το δεξί κομμάτι μπορούν να απαλληφθούν, γιατί ξέρουμε και πάλι από τους νόμους της κατηγορηματικής και της προτασιακής λογικής ότι αν έχω μια παράσταση σημειών εδώ ψηλά η οποία έχει αυτή εδώ τη μορφή, δηλαδή φ και ψ και χ, μπορώ να διώξω την παρένθεση, η παρένθεση δεν έχει σημασία ξέρουμε, και να το φέρουμε σε αυτή την εδώ τη μορφή η οποία είναι πιο κομψή. Οπότε αυτό εδώ πέρα με τη σειρά του γράφεται α or γ και β or γ και α or δ και β or δ. Τώρα που το φέραμε σε αυτήν τη μορφή, μπορώ να το γυρίσω τώρα ξανά πίσω, έτσι, στη μορφή την οποία είχαμε πριν. Στο α αντιστοιχίσαμε το α του χ, στο β το νότ β του χ κτλ. Οπότε θα πάω και θα του κάνω τώρα την αντιστοίχηση με βάση τις αρχικές παραστάσεις τις οποίες είχαμε. Βλέπω εδώ α το οποίο το συσχετίσαμε με το νότ α του χ. Βλέπω εδώ το γ το οποίο το αντιστοιχίσαμε με το σε του χ. Βλέπω εδώ το β το οποίο το συσχετίσαμε με το not β του χ. Βλέπω εδώ το γ το οποίο το συσχετίσαμε με το σε του χ. Και συνεχίζω την αντικατάσταση πάνω στα γράμματα με βάση τα αρχικά κατηγορήματα όπως έγινε η συσχέτιση αρχικά. Not α του χ λοιπόν αυτό εδώ. Έτσι, και μετά έχω το ορδ το οποίο είναι d του χ, f του χ. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Έχω στη συνέχεια το β, το οποίο είναι το not β του χ. Or έχω μετά το δέλτα, το οποίο είναι το d του χ, f του χ. Προσεκτικά, προσεκτικά λοιπόν εδώ. Αυτή εδώ η άσκηση ίσως θα είναι χρήσιμο να την έχουμε βέβαια και στα θέματα.